Τις μέρες αυτές διακυβεύεται ένα πολύ σοβαρό θέμα. Διακυβεύεται με αυτά που λέγονται η ίδια η έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Πού ακούστηκε πως ένα δημοψήφισμα είναι αντιδημοκρατικό? Πόσο πολύ μπορεί να έχουν αλλοιωθεί οι έννοιες? Τον Ιανουάριο συνέβη ένα σπουδαίο γεγονός, μια πολύ σημαντική ανατροπή. Ξεκίνησε έστω και δειλά η επιστροφή των πολιτών στην πολιτική. Οι πολίτες ήλπισαν πως μπορούν να πάρουν ξανά την τύχη στα χέρια τους, πίστεψαν ξανά στον εαυτό τους, μακριά από σύνδρομα διαφορίας, ενοχής και φόβου, που ένα ολόκληρο σύστημα όλα αυτά τα χρόνια είχε εγκαταστήσει στη συνείδησή τους μέσω του καθόλου αθώου παπαγαλισμού των ΜΜΕ. Τον Ιανουάριο, λοιπόν, ο ελληνικός λαός με την ψήφο του είπε όχι στο δόγμα του μονόδρομου. Ενός μονόδρομου που έλεγε πως τη ζωή μας θα την καθοδηγούν μόνο και για πάντα πια οι υποστηρικτές και προστάτες των αγορών, των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μαζί με τους τεχνοκράτες οικονομικούς συμβούλους τους. Και εμείς οι πολίτες απλώς θα ακολουθούμε επιθύμια τις αποφάσεις τους. Ακόμη και αν αυτές οι αποφάσεις καταστρέφουν την ίδια μας τη ζωή. Λοιπόν, όχι. Δεν θα επανέλθουμε στην αδιαφορία του παρελθόντος, στις ενοχές και στο φόβο, όσο και αν το θέλουν κάποιοι γιατί τους βολεύει. Αυτή η παλιοημερολογήτικη στρατηγική της έντασης και η χυδαία επένδυση στο φόβο των πολιτών έχει λήξει. Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών πλέον ξέρει πως η πολιτική ανήκει στους πολίτες. Το κοινωνικό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πολιτικό. Με λίγα λόγια, το 24ωρό μας όχι απλώς επηρεάζεται από τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά μπορεί να αλλάξει άρδιν από αυτές. Και τις πολιτικές αποφάσεις στη δημοκρατία δεν τις παίρνουν μόνο οι πολιτικοί. Πάνω απ' όλα τις παίρνουν οι πολίτες. Το δημοψήφισμα είναι μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία που αποδεικνύει τη σημαντικότητα της γνώμης των πολιτών. Οπότε όχι. Ουδής μπορεί να το απαγορεύσει ή να προσπαθήσει να το αποτρέψει σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν υπάρχει απαξίωση προς τους πολίτες, μεγαλύτερη απαξίωση προς τους πολίτες αυτής της χώρας από την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι να αποδείξουν πως το δημοψήφισμα είναι άχρηστο και βλαπτικό. Δεν θέλω να σχολιάσω τον τελευταίο χαζοχαρούμενο χαρακτηρισμό περί του αν είναι αντρίκιο ή όχι το δημοψήφισμα, γιατί ακούσαμε γι' αυτό. Χαρακτηρίζοντας κάποιοι, αυτοί που συνήθισαν κυβερνήσεις τύπου Παπαδήμου και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, χαρακτηρίζοντας το δημοψήφισμα άχρηστο και βλαπτικό, στην ουσία δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προσβάλλουν τους ίδιους τους πολίτες, αποκαλώντας τους άχρηστους και βλαπτικούς. Την Κυριακή, λοιπόν, πρέπει όλοι να ψηφίσουμε, επαναβεβαιώνοντας πάνω απ' όλα τη σημαντικότητα της συμμετοχής των πολιτών στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει τρωθεί επικίνδυνα. Την Κυριακή δεν υπάρχουν αποχές ή άκυρα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Η δική μου θέση, βέβαια, είναι αδιαπραγμάτευτη. Όχι, όχι, όχι. Το όχι του Ιανουαρίου στο μονόδρομο πρέπει να επαναληφθεί και τώρα με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, πείσμα και θυμό. Και είναι ένα τριπλό, όχι διπλό όχι. Όχι στην απαξίωση του πολίτη, όχι στη λιτότητα και στην ακόμη μεγαλύτερη πτωχοποίηση των πολιτών, όχι στην επιστροφή της απελπισίας ενός μονόδρομου.